γιατί ο στόχος μας ο στρατηγικός, αλλά και η εντολή που πήραμε από τον ελληνικό λαό, ήταν να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση και από τη σκληρή επιτροπή των μνημονίων, όπου εσείς την οδηγήσατε αφού τη χρεοκοπήσατε. Όχι με κάθε κόστος, γι' αυτό και δώσαμε μεγάλη μάχη για τα εργασιακά, για τα αντίμετρα. Γι' αυτό και διαπραγματευθήκαμε σκληρά ξανά και ξανά όταν εσείς φωνάζατε κλείστε όπως όπως, αλλά αυτός ήταν και είναι ο στόχος, να βγάλουμε τη χώρα από την Επιτροπή. Και οι θετικές εξελίξεις για την προσέλκυση επενδύσεων και για έξοδο στις αγορές αποτελούν σημαντικούς σταθμούς στη μεγάλη προσπάθεια για την ανάκτηση της οικονομικής μας κυριαρχίας και για την έξοδο από την κρίση. Και ξέρετε, είναι κρίσιμο πράγμα η διαχείριση της ανάκαμψης να γίνει με αναδιανεμητικό και προοδευτικό πρόσημο για να διαχειριστούν τα ωφέλη στο σύνολο της κοινωνίας, έτσι ώστε η ανάπτυξη να μην είναι συνώνυμη της συντριβής, της εργασίας και της κοινωνίας. Αυτό είναι το διαφορετικό δικό μας σχέδιο. Και είναι ακριβώς γι' αυτό το λόγο που για μας η διαπραγμάτευση για τα εργασιακά αποτέλεσε τη μητέρα των μαχών. Και τελικά είχαμε τη δυνατότητα, έχουμε τη δυνατότητα να επαναφέρουμε τις λογικές διαπραγματεύσεις, να αποκρούσουμε φιλεργοδοτικές απαιτήσεις για κατοχύρωση του δικαιώματος της ανταπεργίας ή για την αύξηση του ποσοστού των απολύσεων από 5 σε 10%. Διότι το δικό μας πολιτικό σχέδιο δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την ανάκτηση της εργασίας. Την ανάκτηση της εργασίας από τη μια μεριά και την ενίσχυση της διαπραγματευτικής δύναμης των εργαζομένων από την άλλη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μπαίνουμε σε ένα νέο πεδίο. Και αυτό το νέο πεδίο απαιτεί πολιτικό σχέδιο, απαιτεί τόλμη, απαιτεί και συγκρούσεις. Και αυτό το σχέδιο έχει τους εξής συγκεκριμένους άξονες. Πρώτον, στηρίζεται στην ενίσχυση των επενδύσεων. Δεύτερον, στην καινοτομία, στην έρευνα, στην παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Τρίτον, στη στήριξη της κοινωνικής οικονομίας. Τέταρτον, στην προσπάθεια να αξιοποιηθεί το ανθρώπινο δυναμικό, οι επιστήμονες, οι νέοι που έχουν φύγει στο εξωτερικό. Πέμπτον, στις μεγάλες δημοκρατικές θεσμικές τομές που έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία. Από το Σύνταγμα μέχρι τη δημοκρατική μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και τέλος, στην ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, του παραδοσιακού κοινωνικού κράτους, της παιδείας, με την μεγάλη μεταρρύθμιση που ήδη είναι έτοιμη για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και με τη συνολική αλλαγή του εκπαιδευτικού συστήματος και την ενίσχυση του λυκείου. Βεβαίως και την υγεία, με την συνέχιση της σκληρής δουλειάς που γίνεται για την ενίσχυση του ΕΣΥ, αλλά και με την εμβληματική μεταρρύθμιση που προωθούμε στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Ο δικός μας στρατηγικός στόχος, αλλά ταυτόχρονα και καθήκον, και επανέλαβα, είναι καθήκον και πατριωτικό και κοινωνικό και προοδευτικό και αριστερό και δημοκρατικό, όπως θέλετε πείτε, είναι να οδηγήσουμε τη χώρα με ασφάλεια έξω από το καθεστώς των μνημονίων και να στήσουμε τη χώρα ξανά στα πόδια της με τις δικές της δυνάμεις. Και κατόπιν να μπορούμε με μεγαλύτερη ελευθερία όλοι και χωρίς εξαναγκασμούς και στρεβλώσεις να δουλέψουμε και να σχεδιάσουμε το μέλλον του τόπου. Τούτες τις μέρες, με την ολοκλήρωση της συνολικής συμφωνίας, αυτή η προοπτική για πρώτη φορά έρχεται κοντά. Η προοπτική εξόδου, αλλά και η δυνατότητα να σχεδιάσουμε και να οικοδομήσουμε ένα διαφορετικό οικονομικό, παραγωγικό και κοινωνικό μοντέλο από αυτό που μας οδήγησε στην κρίση. Πέρα και έξω από τον παραδοσιακό πελατιασμό, αλλά και μακριά από τις αιμονές του νεοφιλελευθερισμού. Αυτή η προοπτική είναι εξαιρετικά σημαντική. Και αν θέλετε, εμείς γι' αυτό ζητήσαμε την εντολή του ελληνικού λαού το Σεπτέμβριο του 2015 ξανά, λέγοντάς του την αλήθεια, και δεν αξιοποιήσαμε την προηγούμενη εντολή για να εξαντλήσουμε την τετραετία τότε που ξέραμε ότι έχουμε ένα μνημόνιο, το φέραμε μπροστά στον ελληνικό λαό, και γι' αυτό ρηχτήκαμε σε αυτή τη μάχη. Και γι' αυτό συνεχίζουμε να παλεύουμε και θα φτάσουμε μέχρι τέλους. Γιατί ο ελληνικός λαός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρά τις
δυσκολίες, παρά τις απογοητεύσεις, παρά τις θυσίες, παρά τον οριμαγδό και τον καθημερινό επικοινωνιακό πόλεμο κατά βάθος, ξέρει ένα πράγμα. Ξέρει πολύ καλά ποιοι είμαστε και τι σκοπό έχουμε. Ξέρει ότι δεν είμαστε αλάνθαστοι. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά ξέρει ταυτόχρονα ότι δεν είμαστε ούτε προφυρογέννητοι, ούτε επαγγελματίες πολιτικοί, ούτε παιδιά της διαπλοκής. Και δεν έχουμε δίπλα μας, στον πολιτικό μας βίο και στην πολιτική μας διαδρομή, ούτε τη Siemens, ούτε την Novartis, ούτε τα εξοπλιστικά, ούτε τις λίστες της φοροδιαφυγής. Και είναι γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο που παρά τις απογοητεύσεις ο ελληνικός λαός γνωρίζει ότι είμαστε οι μοναδικοί που μπορούμε να το παλέψουμε μέχρι τέλους και θα το παλέψουμε και θα τα καταφέρουμε όσο καλύτερα μπορούμε, όσο καλύτερα γινόταν στις συνθήκες χρεοκοπίας που παραλάβαμε τον τόπο. Και εμείς στο τέλος δεν θα τον διαψεύσουμε τον ελληνικό λαό. Θα τα καταφέρουμε.